Στην
στην οποία δεν υπάρχει καμιά μελέτη από την τεχνική υπηρεσία. Είναι πέρα του όριου τη απευθεία ανάδοση. Ναι. Κατηγορεί τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και του λέει αυτό το θέμα και το κάνετε. Και δεν το περάσετε καθ' το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή, αν ο κύριο, πώ λέγεται ο Σαρή, πήγε στο δικαστήριο και την κόρη και τον τρώσε μαζί με την κόρη. Αυτό είναι το θέμα. Τι είναι αυτή η κόρη και δεν ξέρουν σημασία. Δεν είναι το θέμα. Γιατί εμένα ρώτησε ο κ. Πρωτόκοπας να απαντήσω το θέμα. Δεν με ρωτήσω το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση θα πω. Εσείς το φέρατε αυτό το θέμα, γιατί ο πολίτης αυτός προσέρχεται στα διοικητικά δικαστήρια και καλά έκανε και είχε δικαιώματα. Αυτό εδώ, γιατί δεν είχε έρθει στην διοίκηση και να πάρει και να γίνει σύμβαση, να πάρει και να πάει η Εθνική Υπηρεσία με τους μελέτες και τα πάντα. Ρωτάω, είναι πολύ μεγάλη, να του πω έτσι, η ζέση που επιδεικνύεται για τον πολίτη ο οποίος εφόσον έκανε κάτι τον δικαιώσουν τα δικαστήρια. Δεν έχω εγώ να πω τίποτα, τα έκανε δεν τα έκανε. Αλλά γιατί εσύ που επιμένετε τόσο πολύ τις διαδικασίες, που ακόμα και τον πρόεδρο τον βγάλετε ότι δεν τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και όλα τα πάντα. Γιατί τέτοια πλημμύρα για έναν ιδιώτη εργολάβο, τη στιγμή που μπορούσατε να το έχετε κάνει μια ωραία σύμβαση, να έχει πάει η κυρία Κίκα, η κυρία Δάμ, να έχουν κάνει τις προμετρήσεις. Και παίρνουμε εδώ να ερχόμαστε τώρα με τα δικαστήρια οι πολίτες να καταφεύγουν σε αυτό το τελευταίο έσχατο μέσο για να κάνουν να διεκδικήσουν χρήμα. Εδώ. Θα απαντήσω, πρόεδρε, είναι προσωπικό. Ξέρετε, κύριε πρόεδρε, διότι προχθές εγώ ψήφισα στην Οικονομική Επιτροπή έργα που έχουν γίνει. Ψήφισα, ναι, δεν πήγα στην Επιτροπή, δεν πήγα να. Δεν είχα την κυρία Δάμα να σου πω, μην τολμήσεις και τα υπογράψεις, διότι αυτά έχουν γίνει και παίρνουν αποφάσεις μετά. Ούτε πήγα στα αγγελιά. Δεύτερον, διότι έτσι ακριβώς έχει γίνει με τα καλύτερα. Πήγαμε στα αγγελιά. Τα καλύτερα τα σταθεία. Με ποια είναι η καθημερινότητα. Δεν θα πάρουν τα καλύτερα. Υπήρχαν μερικές εκκρεμότητες, στις οποίες
να το ξέρεις. Αυτά που σου είπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και την άλλη μέρα που δείχνει το άλλο 35.000 ευρώ, μέσα στου τριτάρου του τιμολόγιου του κ. Πατσαβού, που τα έδρασε μετά από ένα μισό χρόνο και προχωρητή συμφωνία. Εγώ. Που δεν ήταν ακόμη. Παραδοσιακά.